Εδώ έγινε το λάθος στην άμυνα του ΠΑΟΚ από τον Άσπερκ. Ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Μεγάλη επέμβαση από τον Ζίφκοβιτς. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Δεύτερη ευκαιρία με τον Μούργο. Ο Πανσεραϊκός δεν μπορεί να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό. Από το λάθος στο κέντρο της άμυνας. Ο Σοφιανός μπήκε στη φάση. Μετά την προσπάθεια του Μούργου, διπλή χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους. Εδώ βλέπετε την επέμβαση και από την πάσα του Άλεξης ξανά ο Σοφιανός δεν μπορεί να νικήσει τον goalkeeper του ΠΑΟΚ. Ζητάει μπάλα ο Ζίφκοβιτς, αλλά είναι πολύ μακριά. Θα την πάρει, αλλά την πήρε μέσω του Σάστρε. Πάσα για τον Σφάμπ, κεφαλιά του Σφάμπ. Ο Τζίμας, μία επαφή, ένα σουτ. Βρήκε σε ετοιμότητα τον Κατσίκα, ο οποίος άφησε το τέρμα του και έκλεισε το χώρο και το οπτικό πεδίο στο νεαρό σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Κωνσταντέλιας γυρίσει ο Μούργος για να τον μαρκάρει. Κρατάει ο Κωνσταντέλιας επιταχύνει, αποφεύγει πολύ εύκολα τον αντίπαλό του. Ζίφκοβιτς, ο Σάστρε κάνει κίνηση, θα παίξει την κίνησή του. Ο Ζίφκοβιτς θα έρθει μία επαφή, η μπάλα στα δίχτυα από τον πιτσιρικά τον Τζίμα, ο οποίος γίνεται πλέον και ο νεότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ που σκοράρει στο κύπελο, παίρνοντας το ρεκόρ του Ευθύμη Κουλούρη. Πολύ ωραίο πέταγμα μπροστά από την άμυνα του Πανσεραϊκού από τον νεαρό σεντερφόρ, 17χρονο. Πιέζει ο Τζίμας ανάμεσα από δύο και η πίεση αυτή δίνει ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να πάρει μπάλα με τον Ζίφκοβιτς. Έχει τον Μάρκος Αντώνιο, βρίσκει χώρο όμως ο Ζίφκοβιτς, πλασάρει και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 26. Το 2-0 για τον ΠΑΟΚ. Η κίνηση που έκανε ο Μάρκος Αντώνιο έδωσε χώρο στον Ζίφκοβιτς, το είδε. Δεν υπήρχε λόγος για να πασάρει, είχε όλο το οπτικό πεδίο μπροστά του, είχε το χώρο και το χρόνο για να κάνει αυτό που είδατε τελικά, να πλασάρει με επιτυχία τον Κατσίκα. Κεφαλιά από τον Άλεξης με το πόδι ο Ζίφκοβιτς, πολύ μεγάλη ευκαιρία, δεν μπορεί ο Μασκανάκης συνέχεια. Στο 48 ο Πανσεραϊκός φτάνει μια ανάσα από το να μειώσει το σκορ. Ζίφκοβιτς για τον Κωνσταντέλια που έχει χώρο μες στην περιοχή. Το γύρισμα του Κωνσταντέλια, μπάλα φτάνει στα πόδια του Τζίμα, δεν προλαβαίνει γρήγορα να εκτελέσει. Μπάλα θα κοντράρει, θα πάρει ύψος. Κοντράρει πάνω στον Πεταβράκη. Έγινε πιο εύκολο το έργο του Κατσίκα. Άλεξης φεύγει. Μπάλα πέρασε και είναι 2 εναντίον 2 τώρα. Κρατάει ο Άλεξης με αντίπαλο τον Άσμπερκ. Μέσα στην περιοχή ο σέντερφορ του Πανσεραϊκού, το σουτ ψηλά. Στο 58. Ανοιχτό παιχνίδι. Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Ζήμας αλλίωσε την τροχιά της μπάλας. Την κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Χρησιμοποιεί το σώμα του. Να αφήσει πίσω τον Τομάς, ο Κωνσταντέλιας έχει χώρο. Βλέπει την κίνηση του Ζίφκοβιτς, καταπληκτική πάσα. Επέμβαση από τον Κατσίκα, υπέροχη αντεπίδεση από τον ΠΑΟΚ. Τρομερή πάσα του Κωνσταντέλια στην πλάτη της άμυνας Πανσεραϊκού για τον Ζίφκοβιτς. Έκλεισε καλά τη γωνία του Κατσίκας στο 71, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να κάνει το 3-0. Ράφα Σουάρες για τον Κωνσταντέλια, θέλησε να γυρίσει. Ράφα Σουάρες μέσα στην περιοχή, θα κόψει προς τα έξω, η μπάλα περνά. Ο Αντρέ Ρικάρντο θα σουτάρει με αρκετό κόσμο στη γραμμή, αλλά κατάφερε να βρει δίχτυα στο 82. Πάσα του Μάρκος Αντώνιο για τον Ράφα Σουάρες, πολύ έξυπνο θα γυρίσει την μπάλα προς τα έξω. Πέρασε από τον Μπράντον Τόμας, κατάφερε να την ελέγξει. Ο Αντρέ Ρικάρντο την άφησε να πέσει και με πολύ δύναμη την έστειλε στα δίχτυα για το 3-0. Για να δούμε τον Μπράντον Τόμας, θα κάνει ένα σούτ, η μπάλα πέρασε πάνω από τα χέρια του Κατσίκα και καταλήγει στα δίχτυα στο 85, ο ΠΑΟ κάνει το 4-0, ίδιο σκορ με το παιχνίδι στις Σέρες. Το πρώτο μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες για την προημιτελική φάση του κυπέλου. Και ο Μπράντον Τόμας μπήκε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Από αρκετά μακριά είναι η αλήθεια σούταρε, φάνηκε να ελέγχει ο Κατσίκας, μπάλα να πήδησε μπροστά στα χέρια του, πέρασε από πάνω. Μπράντον Τόμας, Ζίφκοβιτς, στην κίνηση του Κωνσταντέλια, ωραίο κοντρόλ, απίθανο γκολ από τον Κωνσταντέλια. Και όλα τα λεφτά φυσικά είναι το κοντρόλ που κάνει μέσα στην περιοχή, με τον τρόπο που του ήρθε η μπάλα. Και συνέχεια το τελείωμα ήταν η πιο εύκολη δουλειά για τον πιτσιρικά του ΠΑΟΚ. Βάζει και αυτό στη δική του σφραγίδα στο απόψινο μάτς.
άλλο ένα δείγμα της ποιότητας του Κωνσταντέλια. Πάουκ χωρίς να δεχτεί γκολ και πετυχαίνοντας 9 σφραγίζει το σύντριό του για την ημιτελική φάση εκεί που θα βρει απέναντι τον Παναθηναϊκό.